Ρωσική προπαγάνδα με στόχο το διχασμό της Γερμανίας χαρακτηρίζει το Βερολίνο τις ρωσικές υποκλοπές ενότητα των Γερμανών στρατιωτικών που φέρονται να σχεδιάσουν μυστική πολεμική επιχείρηση εναντίον της Ρωσίας. Τον Κρεμλίνο με ακραίες δηλώσεις συντηρεί την ένταση, βλέποντας τον πόλεμο με την Ουκρανία άμεση εμπλοκή της Δύσης, την οποία και βάζει συνολικά στο στόχαστρο. Ο Γερμανός πρέσβης στη Μόσχα φτάνει στο Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών και δέχεται καταιγισμό ερωτήσεων στον απόϊχο των ρωσικών υποκλοπών σε συνομιλίες μεταξύ Γερμανών αξιωματικών για πιθανή παροχή πυράβλων μεγάλου βεληνικού στην Ουκρανία. Η Ρωσία επιχειρεί να αποσταθεροποιήσει το Βερολίνο και να κάμψει την αποφασιστικότητα του ΝΑΤΟ να υπερασπιστεί την Ουκρανία, εκτιμά η Γερμανία. Es ist Teil eines Informationskrieges, den Putin führt, daran gibt's gar keinen Zweifel. Es handelt sich um einen hybriden Angriff zur Desinformation. Es geht um Spaltung. Es geht darum, unsere Geschlossenheit zu untergraben. Με ακραίες δηλώσεις, η Ρωσία συνεχίζει να τροφοδοτεί την ένταση. Они, как мы теперь понимаем, так и не денацифицированы до конца. И это все более очевидно. Οι προσπάθειες να παρουσιαστεί η συνομιλία των αξιωματικών ως παιχνίδι ρουκετών και τάγκς είναι ένα κακόβουλο ψέμα. Η Γερμανία ετοιμάζεται για πόλεμο με τη Ρωσία. Παράλογους χαρακτηρίζει τους ισχυρισμούς της Μόσχας στο Βερολίνο, εξηγώντας ότι οι Γερμανοί αξιωματικοί συζητούσαν σενάρια για πανενδεχόμενο. Aber völlig klar ist, dass ja solche Behauptungen wie dass dieses Gespräch da belegen würde, Deutschland bereiter einen Krieg gegen Russland vor, dass das absurde, infame russische Propaganda ist. Ο Γερμανός καγκελάριος αρνείται εκ νέου το ενδεχόμενο παράδοσης του συστήματος τόρου στις Ουκρανικές Ένοπλες Δυνάμεις. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου όμως θέτει ερωτήματα για το κατά πόσον ο ίδιος Όλαφ Σόλτς ασκεί τον έλεγχο, θέτοντας στο στόχαστρο συνολικά τη Δύση. Δεν μπορούμε να παραδώσουμε ένα οπλικό σύστημα με πολύ μεγάλο βεληνικές και να μην σκεφτούμε το πώς θα ελεγχθεί αυτό. Και αν θέλουμε να έχουμε τον έλεγχο, και αυτό είναι εφικτό μόνο με την συμμετοχή Γερμανών στρατιωτών, τότε για εμένα δεν τίθεται καν θέμα. Λίγες ημέρες πριν από τις προεδρικές εκλογές στη Ρωσία, ο Σεργέι Λαυρόφ καταγγέλει πως όλη η Ευρώπη προετοιμάζει μηχανισμούς παρέμβασης σε αυτές. У нас накапливалось много материалов о том, как посольство Европейского Союза в Москве, как они готовятся к нашим выборам президента. Σύμφωνα με τον Ρώσο Υπουργό Εξωτερικών, οι Ευρωπαίοι πρεσβευτές στη Μόσχα σκοπεύουν να λάβουν δράσεις για τις οποίες δεν έχουν δικαιοδοσία.